Νίκος Παπάς. Μόνο εσείς χαρήκατε το μεταξύ. Θα πάμε να βγούμε τρίτη φορά. Καλημέρα σας. Κύριος Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα και σε εσάς. Πάντως πολλές χαρούλες είχατε. Δεν ξέρω αν ήταν ανάλογη η χαρά του κόσμου. Όχι για την επικράτηση του κόμματός σας ή την αύξηση των ποσοστών του δικό σας. Καλά, για εσάς δεν μιλάω. Γιατί... Αλλά και η προσωπική χαρά που ήταν η μιας μέρας. Εντάξει, όπως και να έχει, είναι μια μέρα για τη δημοκρατία θετική. Υπάρχει ένα κλίμα ενωτικό σε όλους τους χώρους. Έχει επέλθει ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Το ερώτημα είναι, εσείς που έχετε εκλεγεί τώρα, τρέχετε? Γιατί άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη χθες να λέει ότι αν πιστεύουν κάποιοι ότι τώρα μπορούν να πάνε να ξεκουραστούν, αυτό είναι κάτι που θα το αξιολογήσω πολύ σοβαρά την επόμενη μέρα. Προφανώς και τρέχουμε, μόνο και μόνο που είμαστε εδώ, λίγες ώρες μετά την ορκομοσία. Στο πλαίσιο τρεξίματος αυτό που βλέπουμε εδώ τώρα. Στις περιφέρειές μας, το Σάββατο εγώ είχα συγκέντρωση κόσμου στο πέραμα. Όλοι οι συνάδελφοι, από όσο γνωρίζω, κινούνται. Δεν θα καθίσει κανένας. Δεν είναι δυνατόν να καθίσει. Από όλα τα κόμματα, όχι μόνο. Αυτοί που δεν έχουν εκλεγεί. Και αυτοί, γιατί να μην τρέξουν, δεν κατάλαβα. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Είναι καθήκον ολονών μας, γιατί το σύνθημα παραμένει το ίδιο. Δεν αλλάζει. Αυτοδυναμία μπλέξαμε. Είναι άλλες εκλογές. Ο κόσμος που θέλει μια πρόοδο, μια ανάπτυξη. Το μπλέξαμε, τι σημαίνει? Δεν υπάρχει κανένας τρόπος συνεργασίας αυτή τη στιγμή, οπότε θα πάμε σε τρίτες κάλπες, κύριε Μαρκόπουλο. Ας δούμε τα υπόλοιπα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Δεν συνεργάζομαι. Μα το λέτε ξεκάθαρα, ότι αν δεν είσαστε αυτοδύναμοι, πάμε για τρίτες κάλπες. Δηλαδή, εσείς θέλετε πάρα πολύ να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ και σας φταίει η θέση του ΠΑΣΟΚ τώρα. Ισχυρή εντολή για ισχυρή οικονομία, να συνεχίσει ο κόσμος να προοδεύει. Άρα τρίτες κάλπες, αν όχι αυτοδυναμία, τρίτες κάλπες. Δεν θα υπάρξουν τρίτες κάλπες. Αν υπάρξει αυτοδυναμία. Η εκτίμησή μας είναι ότι. Στη ζωή κόσμος... μιλάς ποτέ. Όχι στην Κωνσταντοπούλου. Τη ζωή που και αυτή δίνει τη μάχη, γιατί έτσι και πήγε η ζωή Κωνσταντοπούλου. Μπήκε η νίκη στη Βουλή και έχουμε 7-κομματική Βουλή. Πρέπει να πάρετε πάνω από 39,3 για να κάνετε αυτοδύναμη αυτά κυβέρνηση κόμματα... με 152-153 στο πολύ βουλευτές. Αυτά τα κόμματα είναι παιδιά, πολιτικά δημιουργήματα της απλής αναλογικής, για την οποία φέρει ευθύνη, εκτός από την καταστροφή τους πολιτικά στο ΣΥΡΙΖΑ, φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνη για αυτά τα πράγματα. Το ότι αναδύθηκαν κάποιες ακραίες δυνάμεις πολιτικά. Μα και με ενισχυμένοι τώρα... το ίδιο ποσοστό δεν θα έπαιρναν. Μιλάμε, ας πούμε, για κόμματα Μουτζαχεντίν αυτή ναι, τη στιγμή. Έτσι. Με και με ενισχυμένοι τα ίδια κόμματα. Το ίδιο ποσοστό δεν θα έπαιρναν. Εντάξει, δεν ισχύει. Δεν είναι το ίδιο. Είναι άλλο το πολιτικό πλαίσιο τη ενισχυμένη αναλογική. Άλλο τσαμπάκι. Πάμε στον κύριο Μαρκόπουλο τώρα. Πάμε για να μην μονοπολίσετε, κύριε Μαρκόπουλο, ως νικητής. Να τι αλαζονία το βλέπετε. Καμία αλαζονία. Εδώ βλέπετε με βγαίνει. Εσείς κάνατε αλλαγές τώρα. Λέτε να κάνουμε μια εκλογική επιτροπή. Δεν είσαστε μέσα εσείς. Έχει διάφορους ρόλους η διάταξη δυνάμεων. Τι ρόλο θα παίζει αυτή η εκλογική επιτροπή, δεν το έχω καταλάβει. Θα έχει εκεί ένα συντονιστικό ρόλο στον εκλογικό αγώνα. Θα έχουμε το οργανωτικό γραφείο, θα έχουμε το εκτελεστικό γραφείο. Εμένα είναι φίλη μου και είναι ένα κορίτσι το οποίο όταν μπήκε ουσιαστικά στην ιδιωτική τηλεόραση συνεργάστηκε με αυτή την εκπομπή και την αγαπάω και την εκτιμώ ιδιαίτερα. Θα συντονίζει εσάς η Ράνια Θρασιά. Δεν ψηφίζετε Θεσσαλονίκη. Δεν ψηφίζω Θεσσαλονίκη. Θα συντονίζει εσάς η Ράνια Θρασιά. Θα σας πω. Δεν είναι μόνη της. Δεν το λέω υποτιμητικά για τη Ράνια. Δεν είναι μόνη της. Εγώ το γελιοποιώ παπάτσι. Νομίζω ότι η Ράνια Θρασιά είχε μια πάρα πολύ καλή επίδοση, η οποία εξέπληξε όλους. Και μπροστά στην ετιμιγορία του λαού θα πρέπει όλοι με ταπεινότητα να τοποθετούμεθα. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι υπάρχει σιωπητήριο σε κάποιους, κύριε Παπά. Υπάρχει θα βγαίνετε μια... συγκεκριμένοι στα κανάλια αυτό το μήνα. Υπάρχει μια αυτογνωσία ότι θα πρέπει με απόλυτη ευθύνη να οργανώσουμε και την εκπροσώπηση του κόμματος στις τηλεοράσεις. Μήπως κρύβετε τους διαφωνούντες όμως με αυτόν τον τρόπο. Επιτρέψτε μου να σας πω. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή κίνηση, η οποία κατά τη γνώμη μου άργησε να γίνει. Θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ πιο σφιχτή και οργανωμένη σε αυτό το ζήτημα. Καλώς πάρθηκε αυτή η απόφαση και νομίζω άλλο ότι... Άλλο κόμμα πάντως εκτός από το ΚΚΕ δεν το κάνει αυτό. Δεν πειράζει. Εσείς και το ΚΚΕ. Δεν πειράζει. Θα πρέπει να πούμε ότι και τα υπόλοιπα κόμματα παρεμβαίνουν, όχι όμως ως πάγια τακτική. Προσέξτε όμως, θέλω να σας πω κάτι. Παρεμβαίνουν σε ορισμένες περιπτώσεις και λένε εδώ, θέλουμε... Σε αυτό το τραπέζι ποιος θα έχετε τον Κατρίνη. Θέλουμε να είναι ο Μαρκόπουλος. Επιτρέψτε μου να σας πω, εγώ σε αυτό το τραπέζι δεν είμαι ως πρόσωπο. Εγώ έχω την τιμή και το βάρος να εκπροσωπώ μια παράταξη. Έτσι. Η παράταξη λοιπόν, η δημοκρατικά οργανωμένη παράταξή μου, το κόμμα μου, μπορεί και πρέπει να έχει γνώμη να τον για τον τρόπο... Να το ρωτήσω χωρίς να είναι προβλητικό για εσάς. Παρακαλώ. Το γεγονός ότι δεν είσαστε σε αυτή την ομάδα έχει να κάνει με αυτό που ακούστηκε και κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, γιατί έχετε τον παπά
ο οποίος είναι καταδικασμένος. Νομίζω ότι σε αυτό αποφάνθηκε και ο λαός, έτσι κι αλλιώς. Όντως, και αυτό που λέτε ισχύει. Αυτό που λέτε ισχύει και αυτό. Σας ψήφισε και βγήκατε. Και πήρα και την πρωτιά στον Νότιο Δομέα. Κύριε Παπά, το αφήγημα τώρα του κόμματός σας, μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι εν ώψη των δεύτερων εκλογών. Στην αρχή, μάλλον στις πρώτες κάλπες, λέγατε αλλαγή. Η αλλαγή δεν υπερψηφίστηκε, ούτε πήρατε ένα καλό ποσοστό, το αντίθετο μάλιστα. Τι αλλάζετε λοιπόν για να προσελκύσετε αυτούς που χάσατε στις προηγούμενες κάλπες? Η βασική δική μας αδυναμία είναι ότι είχαμε μία πρόταση διακυβέρνησης, η οποία δεν γινόταν εμπιστευτή. Γιατί δεν γινόταν εμπιστευτή? Διότι το ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, το ΜΕΡΑ25 και το ΚΚΕ αρνούνταν να μπουν σε οποιοδήποτε σενάριο προοδευτικής συνεργασίας. Και αυτό ήταν το λάθος σας, γιατί να σας πω κάτι. Το είπα μόνος μου, κύριε Παπαδάκη, αφήστε με να ολοκληρώσω. Η αλλαγή, μισό λεπτό. Ναι. Αυτό δεν ήταν αλλαγή. Προτείνατε μια συνεργασία που εξ αρχής ήταν καταδικασμένη. Σύμφωνοι. Τώρα όμως άλλαξε το πλαίσιο. Προσέξτε. Τώρα. Δεν υπάρχει απλή αναλογική. Έπρεπε να πάτε στο 20 όχι, για να αλλάξει το πλαίσιο. Όχι, δεν θα γινόταν εκλογές. Και στο 30 να πηγαίναμε, ακριβώς τα ίδια θα ήταν τα πράγματα. Δεν θα ήταν τα ίδια. Λέω, πού θα ήταν τα ίδια, στο πλαίσιο διεξαγωγής των εκλογών. Τι έχουμε τώρα εδώ? Έχουμε ένα σύστημα ενισχυμένης αναλογικής που δυστυχώς ή ευτυχώς κλέβει από τα υπόλοιπα κόμματα έδρες για να δώσει μπόνους στο πρώτο. Άρα, de facto, επιφυλάσσει μικρότερο, υποδεέστερο ρόλο στα μικρότερα κόμματα των δύο μεγάλων. Αυτή είναι η ουσία. Μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι, κύριε Παπά, κάτι να εκτιμήσει. Μπορούν να αυξηθούν. Οι κάλπες αυτή τη στιγμή είναι άδειες. Μπορούν να αυξηθούν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θεωρώ ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι κλειδωμένο. Δηλαδή, δεν θεωρώ και ότι. Και αυτοδυναμία, άρα. Βέβαια. Πάμε σε νέα εκλογική αναμέτρηση με νέο εκλογικό σύστημα. Έτσι, εμείς λάβαμε τα μηνύματά μας, λαμβάνουμε και τα μέτρα. Δεν θα κυβερνήσει μετά τον τόπο αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Επιτρέψτε μου. Με βάση τους συσχετισμούς και τις διαφορές. Αυτός που θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Πάμε σε νέες εκλογές, κύριε Μαρκόπουλο. Έτσι κι αλλιώς. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, κύριε Κατρίνη, να πούμε τα ισχύοντα ότι όντως το ποσοστό αυτοδυναμίας ανάλογα με την είσοδο περισσότερων κομμάτων, των πέντε που είχε τώρα η προηγούμενη Βουλή, που θα διαλυθεί σε λίγη ώρα με προεδρικό διάταγμα, θα δυσκολέψει την αυτοδυναμία, αν και η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά και έχει και το συγκριτικό πλεονέκτημα. Εσείς τι θέλετε να κάνετε? Θέλετε να αυξήσετε τα ποσοστά σας? Θέλετε να γίνετε αξιωματική αντιπολίτευση? Μήπως αυτό σας στοιχήσει και σας χαρακτηρίσουν αλαζόνες? Γιατί πράγματι είχατε μια εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 30-40%. Τώρα τι θέλετε, να γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση? Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, κάποιοι προεξοφλούσαν λίγες ώρες πριν τις εκλογές ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα ανέβει, θα μείνει σε μονοψήφιο ποσοστό. Όντως, πολύ το λέγανε. Ότι ο συσχετισμός του σε σχέση με τα άλλα κόμματα θα είναι δραματικός. Ότι δύσκολα θα φτάσει αυτό, λοιπόν, ποσοστό. Διαψεύστηκε από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, τον κόσμο ο οποίος επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ, μας έδωσε μια θετική ψήφο. Από είμαστε. Είμαστε αισιόδοξοι. Από πού έφυγε και έγινε να γυρίσει? Όχι, δεν έφυγε. Επέστρεψε ο κόσμος στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, από κάπου έφυγε για να επιστρέψει. Πάντως είναι κόσμος του ΠΑΣΟΚ και επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ επιτρέψω να κάνω. Έχει αξία αυτό που σας ρωτάει τώρα. Είναι κόσμος του ΠΑΣΟΚ. Εσείς στοχεύετε και σε ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, φαντάζομαι σίγουρα και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας. Και ο αντίπαλος ποιος είναι? Να πούμε δύο πράγματα. Καταρχάς, κάτι είπε ο κύριος Παπάς πριν. Εγώ νομίζω ότι δεν αποδοκιμάστηκε μόνο η κυβερνητική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές. Αποδοκιμάστηκε και ως αξιωματική αντιπολίτευση. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πολιτικό κενό, να υπάρχει μια αξιόπιστη και στιβαρή αντιπολίτευση απέναντι σε μια Νέα Δημοκρατία που εδώ δεν μπορεί να χρησιμοποιούμε την πραγματικότητα που μας βολεύει. Δεν μπορεί φερρυπίν η Νέα Δημοκρατία ορθώς να κάνει σημαία τη δήλωση Κατρούγκαλο τρεις μέρες πριν τις εκλογές και να μιλάει για κρυφή ατζέντα. Αλλά την ίδια στιγμή που ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι πάμε να πάρουμε 180, να σαρώσουμε τα πάντα, να αλλάξουμε το Σύνταγμα, να είμαστε παντοδύναμοι, να λένε ότι είναι μεμονωμένη δήλωση. Υπάρχει λοιπόν. Υπάρχει λοιπόν. Υπέρπει λοιπόν αυτή η λογική. Είναι δεύτερη θέση, έχοντας πάρει 11,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι στο 20%. Αυτό εύκολα κάποιο μπορεί να πει ότι τέλος πάντων πήραν τα μυαλά τους αέρα. Κύριε Σασοπούλου, εμάς δεν πήραν τα μυαλά μας αέρα. Κρατάμε χαμηλούς τόνους. Θέλουμε να αυξήσουμε περαιτέρω τα ποσοστά μας. Γιατί? Γιατί θεωρούμε ότι ένα ισχυρότερο ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό που χρειάζεται η χώρα μετά τις 25 Ιουνίου. Άρα μια αξιόπιστη και δυναμική αντιπολίτευση. Αυτός είναι ο ρόλος που θέλει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, θυμίζω, ότι είχε εγκαίρο ξεκαθαρίσει ότι δεν μπαίνει σε κυβέρνηση ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη. Μάλιστα. Ούτε με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Μητσοτάκης, όταν το κατάλαβε, είπε ότι δεν συνεργάζομαι με το ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρός μας πριν από μια εβδομάδα, μάλιστα, στο κανάλι σας, ρητά
και κατηγορηματικά απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Θυμηθήκατε να λέμε τα πράγματα για να είναι ξεκάθαρα. Αυτό δεν είχε ξεκαθαριστεί στην πρώτη εκλογή πάντως. Όχι. Όχι, μισό λεπτό. Στην αρχή όχι. Εμείς την πρώτη εκλογή. Γι' αυτό υπάρχει νέο. Εμείς την πρώτη εκλογή, κύριε Παπαδάκη, τι λέγαμε. Λέγαμε ότι μπορεί να προκύψει κυβέρνηση με βάση τις προτάσεις. Ενώ ότι ενδεχομένω θα συνεργαστούμε. Όχι, όχι. Εμείς τι λέγαμε. Ότι προετοιμαζόταν από τότε συνεργασία. Αυτά τώρα είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ότι ήταν βουλεύτριες του ΠΑΣΟΚ και είπαν ότι μπορεί να συνεργαστούμε. Εμείς λέγαμε. Μπήκε βέβαια ο κύριος Ανδρουλάκης και ολοκληρώσω. Εμείς τι λέγαμε. Θα μπορούσε ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό το ενδεχόμενο να το έχει αποκλείσει από την πρώτη κάλπη και να δυνατήσει την πιθανότητα. Εμείς τι λέγαμε. Ότι θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, αλλά όταν βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας και λένε επιστρέφουμε την εντολή και πάμε σε εκλογές, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Δεν υπήρχε πεδίο συζήτηση. Προσπαθώ να σας ρωτήσω. Θυμηθήκατε και μάλιστα το τελευταίο δεκαήμερο πριν από τις εκλογές το σύνθημα το οποίο συγκλώνιζε το 81 την ατμόσφαιρα, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, εσείς είχατε δύο στόχους. Από τη μία να χτυπήσετε το ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη να χτυπήσετε και τη Νέα Δημοκρατία. Και μου έκανε εντύπωση η ισορροπία στην αντιπαράθεση. Που λέγατε δύο κουβέντες για τον Τσίπρα, έπρεπε να πείτε και δύο κουβέντες για τον Μητσοτάκη. Λέγατε για τον Μητσοτάκη, έπρεπε να πείτε και για τον Τσίπρα. Αυτό μήπως πρημοδότησε τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε και αυτό είναι ένα θέμα που αφορά και τον κύριο Παπά. Κύριε Παπαδάκη, μισό λεπτό για να τα ξεκαθαρίσουμε. Γιατί και εκείνοι το ίδιο κάνανε. Εμείς στην προεκλογική περίοδο θέσαμε μια ατζέντα προγραμματική με συγκεκριμένες αιχμές. Και είχαν σαφείς αποστάσεις σε συγκεκριμένα θέματα και από τη Νέα Δημοκρατία, σε άλλα από το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν δεν είχαμε προγραμματικές θέσεις βάσης ισορροπιών. Όμως οι θέσεις μας σε πάρα πολλά ζητήματα ήταν διακριτές και από τα δύο κόμματα. Άλλο αν τα δύο κόμματα, ενώ μας ήθελαν προεκλογικά, τώρα μετεκλογικά, βάλουν εναντίον του ΠΑΣΟ. Δηλαδή, ιδεολογικά βλέπουν... και προγραμματικά δεν μπορείτε να πείτε αν είστε πιο κοντά. Φοβάστε να πείτε αν είστε πιο κοντά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εμείς κυρία Σταζοπούλου. Ναι. Αυτό δεν δε φοβόμαστε τίποτα και αυτό φάνηκε. Δεν σας λέμε φάνηκε, ποιον θα συνεργαστείτε. Αυτό το φάνηκε αυτό. Όλη την περίοδο. Κοντά, όμως... Αλλά εμείς έχουμε μια ατζέντα δική μας, πρωτόλια. Μάλιστα. Την οποία την καθορίζουν στους πολίτες. Σε κάποια πράγματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν εμείς λέγαμε επιχείρηση. Να απαντήσω με ένα παράδειγμα. Όταν εμείς λέγαμε επιχείρηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας από το 2019 με νομοθετικές ρυθμίσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ το θυμήθηκε τον Απρίλιο του 2023. Η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε τίποτα. Πώς θα ταιριάξουμε. Πώς θα ταιριάξουμε σε αυτό το σοβαρό ζήτημα με την ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή είσαστε μια εκπομπή με πολύ υψηλή τηλεθέαση, να πούμε στον ελληνικό λαό ότι στις 25 Ιουνίου ψηφίζουμε για κυβέρνηση και σταθερότητα. Όχι για το ποιος θα λύσει το ψυχόδραμα της αριστεράς και του αριστερά. Ναι, αλλά αν θα προστατεύεται η πρώτη κατοικία ή όχι είναι ζήτημα. Γιατί από αυτά που ακούω. Διότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία όρεξη. Και εδώ δεν έχουν βρει τα πατήματά του ακόμα. Έχουμε δύο κόμματα που δεν έχουν βρει τα πατήματά του ακόμα. Ούτε το ΠΑΣΟΚ που θα φτάσει, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίο αμφισβητεί. Κύριε Μαργκόπουλε, εκάστα. Θα δώσετε σε 350.000 καμένους συντάξεις που μας βλέπουν. Θα δώσετε εκάς. Οι δημοκρατίες προφανώς είναι σημαντικό. Λοιπόν, αλλά ο κόσμος μην ξεχνάει, ψηφίζουμε για σταθερότητα και κυβέρνηση. Ποιος θέλει από εσάς να κάνει πρώτα. Ο Μανώλης, με τη σειρά ηλικία. Δεν ξέρουμε αν είναι μεγαλύτερο. Ως μικρότερος. Ως μικρότερος. Στο 68 είμαι, δεν κρύβομαι. Εγώ 68 κιλά. Λοιπόν, στις πρώτες εκλογές συζητήθηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, όπως ήταν η Δήμητρα και το τοπικό νόμισμα, πλάκες στο TikTok και τα πολιτικά λάθη που έκαναν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτό απασχόλησε στις πρώτες εκλογές, καθώς και σε τι συσκευασία θα υπάρχει νέα εξουσία. Πιστεύω ότι στις δεύτερες εκλογές είναι μια μεγάλη ευκαιρία για όλα τα κόμματα να μιλήσουν επί της ουσίας στον ελληνικό λαό. Δηλαδή για την οικονομία, τι θα αλλάξουν. Υπάρχει έκθεση της Κομισιόν που λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και πρέπει να μιλήσουν με καθαρές κουβέντες. Για το δεύτερο εξάμεινο του 23. Υπάρχουν, όχι μόνο για το δεύτερο εξάμεινο, με καθαρές κουβέντες, γιατί υπάρχει, έχουμε την εμπειρία και της Θεσσαλονίκης του προγράμματος και του Λεφτά υπάρχουν. Να μιλήσουν καθαρά για την αναθεώρηση. Και άρθρα θέλουν να αλλάξουν την αναθεώρηση, βεβαίως. Και του Ζάπιον. Βεβαίως, ό,τι θέλετε, κύριε Κατρίνη. Όχι, η αλήθεια είναι. Έτσι, και επίσης για τη Χάγη και τα ελληνοτουρκικά. Για όλα αυτά δεν ερώτηση... θα απαντήσουν και τρεις τώρα. Όχι. Αλλά πάντως λέω ότι θα πρέπει να μιλήσουν πολύ καθαρά. Ο καθένας στο εκλογικό του ακροατήριο. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που δεν είχε σχέση με τα επιδόματα. Στο άρθρο 22, σελίδα 22 του προγράμματός της, λέει θα βάλω κριτήρια για τα επιδόματα. Να εξηγήσει τι ακριβώς είναι. Ωραία, ας απαντήσει ο κύριος Μαρκόπουλος από αυτού. Έδωσε 40 δισεκατομμύρια σε επιδόματα. Τώρα, υπό το φως έκθεσης της Κομισιόν, λέω.
Την κοινωνία την κρατήσαμε όρθια, κακά τα ψέματα. Δεν τίθεται σε καμία περίπτωση. Δεν ήταν η λύση. Δεν το παγώ. Δόξα τω Θεώ και το χρέος. Δεν το παγώ. Προσέξτε, είσαστε εκτός γραμμής. Έβαλε σημαντική παράμετρο τα εθνικά θέματα ο κ. Κοτάκης που δεν απασχόλησαν καθόλου τη δημόσια συζήτηση. Τα επιδόματα δεν είναι η λύση. Τα κοινωνικά δεν απασχόλησαν καθόλου. Δώσαμε εκεί που έπρεπε να δώσουμε κάτω από σύνθετες συνθήκες. Αν κοπούν αυτό, δεν θα προκαλέσει δυσαρέσκεια σε αυτόν τον κόσμο, κύριε Μαρκόπουλο. Έχουμε καταθέσει ένα πρόγραμμα. Όπως στη Δυτική Αττική, για παράδειγμα, που όντως τα ποσοστά. Τέλος πάντων, μπορεί και περισσότερο στη να μην τα και στη Δυτική Αττική και σε όλες τις ευπαθείς περιοχές. Κοιτάξτε, δείτε, δεν τίθεται σε καμία περίπτωση το κυβερνητικό μας πρόγραμμα σε αμφισβήτηση στους βασικούς του άξονες σε ό,τι αφορά τα οικονομικά. Και θέλω να πω επίσης και για τα εθνικά ζητήματα. Εμείς έχουμε δώσει εξετάσεις ως Νέα Δημοκρατία και σε επίπεδο διπλωματίας και σε επίπεδο εξοπλισμών. Η Ελλάδα είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εθνικά ζητήματα, νομίζω ότι δεν αμφισβητείται. Αντιθέτως, επιβραβεύτηκε στην κάλπη. Μάλιστα. Είδαμε έναν στιβαρό ηγέτη, ο οποίος λοιπόν, έδωσε απαντήσεις για αυτά τα θέματα. Κύριε Παπά, μια τοποθέτηση πάνω σε αυτό που είπε ο Μανώλης και ο κύριος Κατρίνης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύστοχη η παρατήρηση του κύριου Κοτάκη. Δηλαδή, θα πρέπει να πάρα πολύ γρήγορα η Νέα Δημοκρατία να πει ποια άρθρα του συντάγματος θέλει να αναθεωρήσει, γιατί ο Μητσοτάκης μίλησε για ευρεία αναθεώρηση. Το άρθρο που αφορά την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, το άρθρο που προστατεύει τις επικοινωνίες και τα προσωπικά δεδομένα, το άρθρο πάνω στο οποίο βασίστηκαν οι αποφάσεις του ΣΤΕ για να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό, το άρθρο που μιλάει για την ανάγκη ύπαρξης συλλογικών διαπραγματεύσεων και προστασία της εργασίας, αυτά ο λαός πρέπει να τα ξέρει. Μη μας πούνε για το άρθρο 16, διότι αν ήταν μόνο το άρθρο 16, δεν θα μιλούσαν για ευρεία. Και εσείς πρέπει να μιλήσετε, κύριε Παπά, όμως, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως και εμείς. Για τα εθνικά θέματα. Ότι προετοιμάζονται θα πρέπει να μάθουμε γρήγορα. Δημόσιο, κύριε Παπά, ναι. Να το πείτε καθαρά. Βέβαια. Γιατί. Εντάξει, αυτό με το Μητσοτάκη και τις απολύσεις στο δημόσιο είναι μετά η αλήθεια. Είναι χίλιο υπομένου. Το νερό έρχονται και από εμάς. Αυξήσεις στο δημόσιο έρχονται στους μισθούς των ανθρώπων μετά από πόσα χρόνια. Με συγχωρείτε. Αυτό από εμάς είναι χίλιο υπομένου ή από τον κύριο Μητσοτάκη. Μα είναι αναρρύθμιτες. Βεβαίως. Αναρρύθμιτες είναι. Νομίζω επαναλαμβάνεται του παρελθόντος. Όμως θα με αφήσετε από μια φράση. Δεν γίνεται έτσι τώρα. Δεν υπάρχει μάχη του Σταυρού, κύριε Μαρκόπουλο. Να συζητάμε λίγο πιο ήρεμα. Μάχη για το κόμμα όμως, κύριε Παπά. Εντάξει, σύμφωνοι, αλλά να μην μπορούμε να μην διακόπτουμε ένα τον άλλο. Λέω αυτό για τις απολύσεις από τον κύριο Μητσοτάκη έχει υποθεί επανειλημμένα. Δεύτερον, για τα εθνικά θέματα, όταν είχαμε το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης, ο Ερντογάν είπε ο Μητσοτάκης να τηρήσει τα υπεσχημένα. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα υπεσχημένα. Πρέπει να δούμε ποια είναι τα υπεσχημένα. Τρίτον, θεωρώ, και επιτρέψτε μου αυτή την παρατήρηση, δεν θεωρώ ότι το ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία είναι ακλόνητο. Εμείς βεβαίως παίρνουμε την ευθύνη για το δημοτικό μας ποσοστό. Ναι. Αλλά λέμε για βελτίωση ή για να, να πάρετε. Οι κάλπες είναι άδειες. Κανένα κόμμα δεν κατεβαίνει στις εκλογές. Είναι του λόγου προηγουμένως είπατε να βελτιώσουμε το ποσοστό μας. Βεβαίως. Βελτιωμένο ποσοστό δεν υπάρχει. Η ποιήση είναι πάνω από 20. Είναι πρωτοφανές, κύριε Παπαδάκη. Είναι πρωτοφανές. Να ολοκληρώσετε ποτέ. Ένα πράγμα για να πω. Λέω, σε αυτό το ποσοστό υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν με το κριτήριο της κυβερνησιμότητας. Το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Διότι έχουμε ένα σύστημα που θα δώσει κυβέρνηση στη χώρα την επόμενη μέρα το πρωί. Άρα εδώ στα προγραμματικά, ας πούμε, δεν πιστεύω ότι και το 40% που πήρε η Νέα Δημοκρατία θέλει να καταργηθεί η προστασία της κυβέρνησης. Πήγαμε σε εκλογές και δεν ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μας πει τι θα κάνει με το ιδιωτικό χρέος και την προστασία της κυρίας κατοικίας. Προκλήθηκε εντός και εκτός Βουλής δεκάδες φορές, δεν είπε μία κουβέντα. Δεν είπε αν θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλ, όπως έλεγε το 19, με την προσωπική διαφορά. Δεν είπε αν θα δώσει. Εσείς λέτε κατάργηση. Λέμε κατάργηση προσωπικής διαφοράς και γίνεται με κοστολόγηση αυτό, κυρία Αναστασοπούλου. Όπως και το ΕΚΑΣ σε 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, γιατί μας βλέπουν. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν βολεύονται με εφάπαξ παροχή. Άρα η προσωπική διαφορά και το ΕΚΑΣ είναι 1 δισεκατομμύριο, 130 εκατομμύρια. Μαζί. Μαζί. Ναι, κοστολογημένα, μάλιστα. Το έχει πει ο πρόεδρός μας. Και επίσης για τα εθνικά θέματα. Εμείς πολλές φορές είχαμε ζητήσει από τον τέος πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, στη Βουλή να μας πει και να επιβεβαιώσει ότι η μοναδική διαφορά μας με την Τουρκία είναι οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Σας διαβεβαιώνω ότι στη Βουλή των Ελλήνων από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι και τον Απρίλιο του 2023 ουδέποτε ο Πρωθυπουργός ο τέος το είπε αυτό το πράγμα. Το είπε στον Α εγώ λέω στη Βουλή. Το στον Α την ίδια στιγμή είναι βλέπουμε καθαρό, συναντήσεις της κυρίας Μπούρα με τον κύριο Καλίν με μυστικές ατζέντες χωρίς να υπάρχει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Δεν υπάρχει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών να ενημερωθούμε και να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχει υπάγια εθνική θέση
από το 1974 ως σήμερα, μάλιστα, που διατύπωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη διαφορά. Σύντομα, μαζί όμως κάνετε το ερώτημα. Μαζί, γιατί έχουμε 5 λεπτά. Πολύ γρήγορα να ρωτήσω τον κύριο Κατρίνη πόσο αριστεροί θα γίνουν από εδώ και πέρα. Ποιο είναι το αριστερό του αφήγημα. Γιατί αν φιλοδοξούν να πάρουν ψηφοφόρους από τον ΣΥΡΙΖΑ, οπωσδήποτε θα πρέπει να υιοθετήσουν και κάποιο αριστερό αφήγημα. Έγινε κατανοητό. Θα ετοιμάσω για μια σύντομη ερώτηση. Αυτό μάλλον στον κύριο Μαρκόπουλο. Να απαντήσω. Να απαντήσει. Ναι. Πολύ σύντομα, κύριε Κατρίνη. Εμείς τόσο ή άλλως φάνηκε από την ομιλία του Προέδρου μας χθες ότι πλέον πολιτικός αντίπαλος σαφέστατα είναι η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας και η πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Είναι σαφές αυτό. Αυτό όμως. Προσέξτε λίγο. Αυτό όμως δεν θα γίνει με κραυγές, διαμαρτυρίες και δίθεν ανένδοτους και αποχωρήσεις από τη Βουλή. Μάλιστα. Όλα αυτά δοκιμάστηκαν και αποτιμήθηκαν σε εκλογές. Εμείς με αξιοπιστία και σοβαρότητα θα συνεχίσουμε να είμαστε το πολιτικό αντίβαρο απέναντι σε μια φρενήρη πορεία. Φίβο ερώτηση. Θα λέγεται η Δημοκρατία. Συνεχίζοντας από το ίδιο σημείο που ξεκίνησε και ο Μανώλης. Επειδή... Όχι σε όλους, ένα θα κάνεις ερώτηση. Στον κύριο Μαρκόπουλο. Μάλιστα. Επειδή όντως το αφήγημα της σταθερότητας πέρασε στον πρώτο γύρο. Αλλά παρόλα αυτά ένα 40% πολλούς τους ανησυχεί κιόλας, ιδίως με αποδυναμωμένο τον δεύτερο αντίπαλο. Τον βασικό σας αντίπαλο. Υπάρχουν θέματα που δεν έχουν ξεκαθαριστεί. Ο Πρωθυπουργός είπε 25% αύξηση του μέσου μισθού. Και έρχεται η Κομισιόν τις πρώτες μέρες μετά τις εκλογές, την προηγούμενη εβδομάδα, και λέει οι τριετίες θα παραμείνουν παγωμένες για 3 χρόνια περίπου, γιατί δεν υπάρχει μείωση ανεργίας κάτω από 10% όπως προβλέπεται. Μάλιστα. Από το μνημόνιο. Απάντηση, πτώση, απάντηση, τριπλάσια πτώση το μέσο όρο στον πραγματικό μισθό. Παραμένει η δέσμευση. Η έκθεση που λέει ο κύριος Κλαβιανός. Θα το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Πτώση από το μέσο έγινε όρο. Έγινε κατανοητό, φίβο μου. Και χωρίς να μειωθεί κατά από 10%. Το κεντρικό μας σύνθημα, ισχυρή εντολή για ισχυρή οικονομία και να παραμείνει καθημερινότητα ψηλά στην ατζέντα ισχύει. Το πρόγραμμά μας είναι σαφές. Δεν υπάρχουν υποχωρήσεις γύρω από αυτό. Τι και κόντρα στους θεσμούς δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οι θεσμοί έχουν δώσει. Εδώ δεν προτείναν 120 δόσεις. Δεν τις προτείναν να κάνουν. Εμείς είμαστε κοστολογημένοι, προετοιμασμένοι και θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Θα τα δούμε. Σάββατο κοντιγιορτή. Να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Ήταν καλή η έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Δεν υπήρχαν ακρότητες, δεν υπήρχαν εντάσεις. Ολοκληρώσατε όλοι. Να καταργηθεί ο Σταυρός, λοιπόν. Να καταργηθεί ο Σταυρός. Να καταργηθεί ο Σταυρός, θα γίνω το κάπου ακόμα καλύτερο. Συνάδελφοι, ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Ευχαριστούμε και τους τρεις συναδέλφους. Και για να σας αποζημιώσουμε, θα σας μιλήσουμε και για εσάς, αλλά και για τους.